Ο Ολυμπιακός μου αρέσει να το βλέπω καλύτερα από ότι το ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ άστοχος στην αρχή της περίοδου και μεμονωμένα είχε και πάρα πολλά προβλήματα στα center back του. Δηλαδή, εκεί που χρειαζόταν, ας πούμε, την ουσία στις μεγάλες περιοχές, εκεί φάνηκε η αδυναμία του και μέσω αμυντικά, στα stopper δηλαδή, και στα center forward. Μπορεί να έπαιζε καλύτερα, να αναπτυσσόταν καλύτερα, να ήταν πιο καλά δουλεμένο στην επιθετική τακτική. Αλλά όχι η ατυχία του, η αστοχία του φάνηκε πάρα πολύ και φαίνεται πάρα πολύ. Και να σου πω και το άλλο. Μια ομάδα η οποία κάνει 20 τελικές για να βάλει ένα γκολ, 1,5 γκολ. Καταλαβαίνεις ότι αναλώνει και μεγάλη πνευματική κούραση και μεγάλη σωματική κούραση. Και αν βάλεις μέσα και τα παιχνίδια της Ευρώπης, τα οποία ο Ολυμπιακός δικαίως προχωρά, καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνει δύο τινά. Ή να αφήσει τη χρονιά να περάσει έτσι, ή αν θέλει να το παλέψει το πρωτάθλημα, να κάνει σίγουρα δύο πολύ καλές μεταγραφές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ο Φορτούνης πάει καλά, έχει ανέβει. Δεν είναι βέβαιο ο ηγέτης που πρέπει να κρατήσει στις πλάτες του τον Ολυμπιακό. Μ' αρέσουν πολύ τα χάφτια. Και ο Καμάρα και ο Γιγέρμε και ο Νάτχο. Πάρα πολύ. Και στο κομμάτι του κοψίματος, ο Νάτχο μπορεί να σου κάνει, ας πούμε, και τελικές και σούτα από μέσα απόσταση και γκολ. Και έχει κάνει. Και αν παίζει περισσότερο χρόνο, πάλι μπορεί να κάνει. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα μπορεί να παίξει και ένα σύστημα με τρεις χαφ, που να είναι ο Γιγέρμε σαν ψιλορόβο, σαν ψιλορόβο. Δηλαδή με Γιγέρμε, με πώς το λένε, Καμαρά και με Νάτχο, να πετάει το Φορτούνι τέταρτο και να παίζει με δύο φορ. Δύο φορ, οπωσδήποτε ο ένας θα είναι εξτρέμ και ο άλλος θα είναι ένας κακός από αυτούς που έχει. Ο Γκερέρο, για παράδειγμα. Μπορεί να βάλει, για παράδειγμα, τον Μποντένσε και τον, να παίξει ένα 4-4-2, 4-3-1-2, αφού ούτως ή άλλως οι μπακ του ανεβαίνουν καλά και ο Κουτρίς πάει πολύ καλά. Και ο Μαρ, και ο Τωροσίδης, τολμώ να πω, μ' αρέσει, μπορεί να αλλάξει αυτό το σχέδιο. Και το έχει κάνει, το έχει δοκιμάσει αυτός ο προπονητής του Ολυμπιακού. Πολύ φάτσα, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα δεις 2 η ώρα τη νύχτα σε μπαρ, τύπο ο οποίος να είναι έτσι με τη σερβιτόρα, παιγμένος, αλλά να έχει ιτηθεί, να ξέρει ότι δεν πηδάει τη σερβιτόρα, αλλά πίνει το τελευταίο ουίσκι του, να πούμε, είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Τένιστος, με το βλέμμα του απλανές, δεν είναι κακός προπονητής όμως. Και κακώς να το διώξουν, να το διώξουν. Νομίζω ότι ο χειρότερος προπονητής από όλους αυτούς είναι ο Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός πληρώνει επίσης το γεγονός ότι δεν έχει τη διαιτησία με το μέρος του. Πλέον η χούντα του Ολυμπιακού έχει περάσει. Ο καλομαθημένος Ολυμπιακός, ακόμα και στο Καραϊσκάκι, δεν παίρνει το 65-35, το 60-40. Εκεί δούλεψε πολύ ο ΠΑΟΚ για να κατέβει ο Ολυμπιακός από το 80-20 στο 50-50. Και καμιά φορά παίρνει και το 45-55. Το έχει δουλέψει πολύ ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό έχουν τρελαθεί στον Ολυμπιακό. Εγώ χαίρομαι γιατί δεν υπάρχει ένας νταβατζής. Προσπαθεί να επιβιώσουν τρεις νταβατζίδες και πότε ο ένας είναι μπροστά, πότε ο άλλος. Για τον Ολυμπιακό θα πω επίσης ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα, το ΣΑ, ο οποίος χάνει σε ατομικότητα, δηλαδή μπορεί να κάνει τρεις μεγάλες αποκρούσεις και να σου κάνει τη βλακεία. Δηλαδή έχει ένα καλό τερματοφύλακα, αλλά καμιά φορά μπορεί να σου κάνει το απρόβλεπτο λάθος. Ανέβηκε πάρα πολύ ο Κούτρης και πιστεύω ότι η μονιμοποίηση του ΣΥΣΕ μπορεί να τον φέρει και σε κάποια μεταγραφή. Εκεί που δεν βγαίνει δίπλα στο ΣΥΣΕ κάποιο άλλο στόπερ, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός δίπλα στο ΣΥΣΕ δεν έχει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα πει ότι δεν είναι καλά. Ο Βούκοτιτς αργός, δεν στρίβει. Ο άλλος ο Μιράντας και αυτός λίγα πράγματα. Και εκεί θέλει ο Ολυμπιακός ενίσχυση. Στο center back. Καταλήγω, ο Ολυμπιακός, αν θέλει να κυνηγήσει το πρωτάθλημα, οπωσδήποτε θέλει τρεις μεταγραφές. Center back, center four και ένα extreme που εκτός από να τριπλάρει να μπορεί να εκτελεί. Δεν ξέρω αν ο Μπρούτο ασχοληθεί. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν πιστεύω. Και επίσης να πω ότι δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση κλάματα από τον Ολυμπιακό ότι το κλέβει κάποιος το πρωτάθλημα. Είναι μεγάλο μέγεθος ο Ολυμπιακός για να πήγε στο δίσκο του Καζαντζίδη. Δεν του ταιριάζει. Εγώ έβριζα και τους δικούς μου εδώ, τους παοξίδες, που είχαν πιστεί ότι στα καλά χρόνια του Ολυμπιακού που τερματίζαν 25 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό, έκλεβε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Δεν το δεχόμουν. Και δεν δέχομαι επίσης, γιατί εγώ δεν έχω ομάδα. Δυστυχώς. Δεν δέχομαι από τον Ολυμπιακό να λέμε κυνηγάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
ή με κυνηγάνε οι διαιτητές. Δεν στέκει. Και θα δώσω μια συμβουλή στον συμπαθέστατο κύριο Καράπαπα, που είναι η δουλειά του βέβαια να βγαίνει και να διαμαρτύρει το πιστό, στον κόσμο του Ολυμπιακού, στις δικές μου εκπομπές, που λόγω ιδιορυθμία χαρακτήρος με παίρνουν αρκετές χιλιάδες κόσμος, μη παοξίδες, εδώ Μετρόπολης το κάνανε πάω καλά, εγώ το αποπαοκοποίησα. Έχω κάνει πολλές έρευνες και ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός αδικείται? Και στο Λαϊκό Δικαστήριο, στρατό.gr. Δεν πείθονται οι Ολυμπιακοί. Δηλαδή, κάνουν το κορόιδο για δεύτερη χρονιά. Δεν έχουμε γιαούρια και φωνές. Αλλά η πλατιά μας των φίλων του Ολυμπιακού δεν πείθεται ότι ο Ολυμπιακός αδικείται και χάνει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι τρίτη χρονιά, έτσι όπως το βλέπω το έργο, θα είναι πιο επικριτική για τον Μαρινάκη και τους παράγοντες του Ολυμπιακού. Οπότε για τον Ολυμπιακό, όσον αφορά την κριτική, από του χρόνου αρχίζουν τα δύσκολα. Με δύο χρόνια να μην πάρει το πρωτάθλημα, είναι τόσο χορτασμένος ο Ολυμπιακός από τίτλους και καλό ποδόσφαιρο επικόκαλη, όπου δεν τρέχει και τίποτα. Ένας βόας, άμα φάει τρία ζαρκάδια, μπορεί ένα μήνα να μείνει χωρίς τροφή. Το δεύτερο μήνα θα αρχίσει να φωνάζει. Το τρίτο μήνα θα αρχίσει να κυνηγάει. Λέω λοιπόν στον κύριο Καράπαπα και στον κύριο Μαρινάκη ότι ο βόας, που είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού, από τον τρίτο χρόνο και μετά, θα αρχίσει να πεινάει. Οπότε εκεί θα πρέπει να κάνει κίνηση.